Άμα έχει κάνει πειραϊκό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, Βαγγέλη, για ακούμε, έχει πειράσει καθόλου από πειραϊκό ρεπορτάζ. Καθόλου. Τίποτα. Καθόλου, έτσι. Ούτε εγώ. Ούτε καθόλου. Γιατί ο κανένα δεν πέρασε πειραϊκό. Όποτε περνάω από εκεί είναι για να πάω ταξίδι. Σωστό και αυτό. Ναι, μόνο αυτό το ρεπορτάζ έχω. Και πάλι προτιμώ το Λάμπρο. Είναι καλύτερο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε, Φόφη. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Να είστε καλά. Φεύγουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Εμείς από καλά και πάνω, νομίζω. Από καλά και πάνω. Καλό, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Παρακολουθήσατε χθες τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη και την πλατφόρμα. Μπήκατε στην πλατφόρμα να τη δείτε που άνοιξε. Για να γίνουμε μέλη και να πάμε στο συνέδριο. Όχι, για να γίνεις μέλος απαραίτητα, για να τη δεις, αμή τι άλλο. Αυτοί θα τσακωθούν περισσότερο πριν φτάσει. Είναι αυτό τώρα, για πριν φτάσει το ρεπορτάζ. Είναι η νέα πλατφόρμα, παράλληλη πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε δύο πλατφόρμες για το κόμμα πλέον. Ναι. Είναι η πλατφόρμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι εξωθεσμική αυτή η πλατφόρμα, είναι ιδιωτική. Ο ίδιος δεν λέει ότι είναι εξωθεσμική. Ιδιωτική. Ο ίδιος λέει ότι ουσιαστικά εγώ είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι ο νόμος αρχηγός του κόμματος ακόμη. Μα έτσι πως πάνε τώρα δύο πλατφόρμες, δύο παράλληλα κόμματα είναι στην ουσία εδώ. Ο κύριος Κασελάκης που θέλει να είναι υποψήφιος και δεν τον αφήνουν οι άλλοι να είναι υποψήφιος. Αυτοί θα πάνε πριν το συνέδριο να διασπαστούν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι θα εγγραφούν σε αυτή την πλατφόρμα και τι απήχηση θα έχει. Μην μας κάνει εντύπωση, αν είναι. Επειδή δεν ασχολείται πολλοί κόσμος με το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο έξω αυτό. Αλλά όσοι είναι ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ είναι η πλατφόρμα. Και τι κάνεις με αυτήν την πλατφόρμα, τι κερδίζεις τώρα, διαγωνισμός? Όχι, κάνεις εγγραφή. Ναι. Giveaway. Και ουσιαστικά φαίνεται η απήχηση που έχει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Ενώπιση του συνεδρίου. Καρτογραφείσαι και εσύ. Θα είσαι συνεδρός με αυτήν την. Μα γιατί να γραφτώ εγώ? Όχι, δεν θα είσαι συνεδρός. Μπαίνεις. Μια επίδειξη δύναμης είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Μια ψηφιακή επίδειξη δύναμης. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Δηλαδή αποκτήσει χιλιάδες μέλη αυτή η πλατφόρμα. Αν επιτρέπετε, μπορούμε να τη φέρουμε λίγο μπροστά να δούμε τι μας λέει. Να γραφτεί όποιος θέλει σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι κανονικότατα. Μισό λεπτό, θα δώσω εγώ τηλέφωνο, διεύθυνση, σπίτι κτλ. Αφήνει. Α, κοίταξε να δει. Για πάμε. Τι λέει. Εδώ. Ποθενές και ζητάει αυτό ή όχι? Ονοματεπώνυμο. Να τη δούμε λίγο πίσω. Πάμε στον πάρκο, παρακαλώ, και ερχόμαστε. Περιμένετε να δούμε λιγάκι. Γιατί θα δώσουμε μερικά προσωπικά δεδομένα. Δεν έτσι έχουμε περάσει στην πρεσβειοποία. Είμαστε ακόμη στη μοιοπία, έχω να σας πω. Μου ζητάει ονοματεπώνυμο. Ντόρα Κουτροκόη. Το mail σου. Εν υποφάντη θα βάλουμε και να τον μπερδέψουμε λιγάκι. Το τηλέφωνο σου. 6-9. Και τη διεύθυνση. Ποια διεύθυνση? Πού μένεις? Πού μένεις? Γιατί τι θέλει αυτή τη διεύθυνση? Τι σε νοιάζει εσένα τι θέλει? Θα μου στείλει καλάθι δώρα τα Χριστούγεννα? Τι θα κάνω? Όχι, ρε φίλε. Σε ρωτάει αν είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι. Σε ρωτάει. Δεν νομίζω. Ναι. Σε ρωτάει αν θέλεις να γίνεις εθελοντής. Πού, αιμοδότης είμαι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θες να γίνεις εθελοντής. Ναι. Δεν νομίζω. Και έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις και έτσι εγγράφεσαι. Καλά, δεν σε αναγκάζει κάποιος. Εθελοντικά γίνεται όλο αυτό. Σου λέει θέλεις να αποκτήσουμε μία αλφα επικοινωνία. Δείτε λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Είναι ΚΑΠΑ, τα αρχικά. Στέφανος Κασελάκης. Θέλω να σας πω ότι και εμείς είχαμε οικόσιμο. Στην Κέρκυρα ήμασταν κόντιδες. Ήσασταν κόντιδες. Ναι, ήμασταν κόντιδες και είχαμε οικόσιμο και εμείς. Τώρα και στην Κρήτη. Για να δούμε πώς θα εγγραφούν. Αυτό που επιχειρεί ακριβώς αυτό. Δύο λεπτά. Να κάνει τι, Φόφη μου, να καταλάβω. Επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί. Ένα προθάλαμο. Σε κόμμα αυτό να συμβαίνει. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δημιουργεί κατά την άποψή μου ένα προθάλαμο προς το συνέδριο. Δηλαδή, τι κάνει, καλεί τους φίλους. Λέει είσαι εθελοντής. Γράψου. Στην δική μου ιστοσελίδα. Και έλα, αποκτώ επικοινωνία μαζί σου και έλα να γραφτείς μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για να προσέλθεις για να εκλεγείς στο συνέδριο. Από τους 10 δηλαδή μπορεί να εκλεγεί ένας, λέμε τώρα, δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο. Και αν γίνει το συνέδριο, που το συνέδριο λένε θα γίνει η 87. Για το καταστατικό πάντως ο κ. Κασελάκης και είπε ότι ουσιαστικά πουθενά δεν αναφέρεται ότι βάσει του καταστατικού μάλλον μόνο ως ανώτατο όργανο το συνέδριο μπορεί να αποφασίσει τις υποψηφιότητες. Και ο κύριος Φάμελος από την πλευρά του, που και αυτός έβγαλε την πρώτη του αφίσα, ας το πούμε, ως υποψηφίου επίσημα, λέει ότι το θέμα αυτό έληξε. Πάμε παρακάτω. Παιδί μου, τι έχουμε πάθει. Αυτό λέει ο κύριος Φάμελος. Έληξε η υπόθεση Κασελάκη. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο η απόφαση, λοιπόν, λέει. Είναι θέμα ερμηνείας. Της Κεντρικής Επιτροπής. Και αν κατέβει σύνεδρος ο κύριος Κασελάκης. Ναι. Και εκλεγεί. Μπορεί να τον εκλέξει μια τοπική οργάνωση. Και πάει στο συνέδριο. Τι έληξε. Και ανέβει πάνω και γίνει. Ο κύριος Κασελάκης ελπίζει ότι αν είναι στο συνέδριο παρόν και έχει το μηχανισμό υπέρ του, τους συσχετισμούς δηλαδή των συνέδρων υπέρ του, τότε θα αλλάξουν, θεωρεί ο ίδιος, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
ούτως ώστε να μην είναι έκπτωτος, να μην είναι, να μην μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και θα είναι υποψήφιος. Ότι θα ακυρωθεί στην πραγματικότητα οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση. Γιατί το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο και αυτό αποφασίζει τώρα. Και μάλιστα είπε χθες συνέντευξη του στο Σταρ ότι προβλέπει. Προβλέπει ότι θα ασκήσει εντός εισαγωγικών στο συνέδριο. Να ρωτήσω πάλι κάτι άλλο. Βέβαια έχει ένα δίκιο, οφείλουμε να παραδεχτούμε, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Λέει, αφού θεωρούν οι 87 ότι ήμουν ένας κακός πρόεδρος, ναι, γιατί δεν πηγαίνουμε να αναμετρηθούμε και ο κόσμος να αποφασίσει. Γιατί κάνουν όλο αυτό τον κακό χαμό, mm-hmm, αυτό λέει ο κ. Έχει δίκιο εδώ. Ναι. Έτσι, σε αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Κασελάκης. Ναι, αλλά όλοι όσοι έχουν βγει εναντίον του κ. Κασελάκη λένε ότι ως πρόεδρος πήγε να διαλύσει το κόμμα. Αφορμή, ότι δεν έχει αριθμό τα δικά του. Αν όλα τα όργανα. Αν μίλησε για κουκούλες. Έχουν μια σειρά. Ναι. Έτσι, βαρύς χαρακτηρισμοί. Εγώ πάλι θέλω να ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ. Έτσι, ο κ. Κασελάκης αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα ξένο σώμα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ίδιος επικαλείται ότι είναι πρόεδρος. Δεν επικαλείται ότι είναι πρόεδρος. Τη βάση. Θεωρεί και προβλέπει ότι η βάση είναι υπέρ του. Επειδή υπάρχει μια σφραγίδα και μια υπογραφή του Προέδρου στο κόμμα. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί δεν πηγαίνει στην Κουμουντούρου στα γραφεία του κανονικά, στην καθημερινότητα. Αφού δεν είναι σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ρε φίλε. Ποιος αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε μπλεκτεί. Ας το ξεκαθαρίσει κάποιος. Αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή. Αποφασίζει ο Πρόεδρος. Κατά τους 87. Έχει λήξει το θέμα, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Γεια σας. Άρα υπογραφές στα οικονομικά 87. Είναι να πληρώσει αυτή τη στιγμή μια μικροφωνική ο ΣΥΡΙΖΑ για μια συγκέντρωση. Ναι. Μια αίθουσα για ένα μάζεμα. Ναι. Έτσι, σημαίες παλιότερα που είχαν δύο πανό. Έτσι. Δύο μπάνερ. Ποιος θα τα πληρώσει, λες. Ποιος θα βάλει την υπογραφή. Ότι δεν τη βάζει για αυτά τα ζητήματα ο εκάστοτε πρόεδρος. Τη βάζουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά κτλ. Στο ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα. Έχουν παγώσει πάρα πολύ. Δεν είναι υπεύθυνος ο Ανδρουλάκης αν θα πάρουν δύο μπάνερ ή αυτά. Θα τα υπογράψει ο Σαλαγιάννης, ξέρω εγώ ποιος θα τα υπογράψει. Ναι, έτσι γίνεται. Παγώνουν κάποια πράγματα μέχρι να γίνει το συνέδριο και η εκλογή ηγεσίας. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Που επιμένω ότι είναι καταρχάς πολιτική εκκρεμότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε, περιγράφοντας μία κατάσταση όχι απλώς πρωτόγνωρη. Πια χρειάζονται πολλές άλλες λέξεις για να περιγράψεις αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τόσους μήνες. Σας ρωτάω για τα οικονομικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη βάση, συγγνώμη που επιμένω. Mm-hmm. Θα κλείσει η χρονιά, θα πρέπει τα οικονομικά των κομμάτων να φτάνουν στη Βουλή, έτσι. Που έχουν σίγουρα τον οικονομικό διευθυντή του κόμματος, έχουν έναν οικονομικό επόπτη ανεξάρτητο, ο οποίος βάζει την υπογραφή του. Ποιος θα υπογράψει, ο αρχηγός ποιος είναι. Εάν έχει γίνει το συνέδριο και έχει εκλέξει πρόεδρο, ναι, θα υπογράψει ο νέος πρόεδρος. Όποιος και αν είναι αυτός. Μπορεί να είναι και ο κύριος Κασελάκης. Δεν ξέρω δηλαδή πια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά εκεί πέρα. Έτσι. Όπως όλος ο κόσμος που παρακολουθεί τους μεν και τους δε και σου λέει ρε παιδιά, εντάξει, ρεμίστε, χαλαρώστε λιγάκι. Ναι. Ναι. Τώρα αναρωτιέστε κι εσείς, φαντάζομαι, αν και ο κύριος Τσίπρας σε μια εκδήλωση που θα γίνει για την οικονομία. Αν εκεί θα μιλήσει, θα αποφασίσει να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Φαντάζομαι θα επιμείνουν όλοι οι συνάδελφοι. Μόνο σε κάτι. Και μόνο βρε Σύντορα μου, ότι κάνει τώρα. Μόνο και μόνο το ότι που κάνει αυτή την εκδήλωση, ναι, μετά από την εκδήλωση που είχε κάνει την προηγούμενη φορά, ναι, και ήταν όλοι εκεί πέρα. Κάνει τώρα αυτό μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις, νομίζω κάτι δείχνει. Και από μόνο του και τίποτα να μην πει ο Τσίπρας, τίποτα, να μην ανοίξει το στόμα του, ναι, κάτι δείχνει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πει τίποτα. Θα κλείσει αυτή την εκδήλωση, η οποία ερίστον παρόδο έχει στο πρόγραμμά της την ομιλία του Νίκου Χρυστοδουλάκη. Ναι. Πρόκειται για τον επικεφαλής του Ινστιτούτου InSocial του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργού, έτσι, mm-hmm, του κ. Νίκου Χρυστοδουλάκη, ο οποίος θα μιλήσει για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας εφ' εξής, αλλά και για την ακρίβεια που είναι το βασικό θέμα που μας απασχολεί όλους. Όχι, ναι, μόνο τους ομιλητές ενός συνεδρίου, όπως αυτή, όχι συνεδρίου, μιας εκδήλωσης του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Εκεί ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για τα συγκεκριμένα θέματα και θα προσπαθήσει να μην ξεφύγει από αυτό το κάδρο και να γίνει μέρος του προβλήματος, το οποίο πρόβλημα βεβαίως είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι ιδρυτής και πρώην πρόεδρος κτλ. Είναι ένα κουβάρι το οποίο αρχίζει, δεν ξεμπλέκεται εύκολα τέλος πάντων. Είναι ένα αυτό σίγουρο. Και το άλλο είναι βεβαίως ότι μέχρι την Τρίτη που θα γίνει η εκδήλωση μπορεί να έχουν συμβεί τόσο πολλά που να αναγκάσουν τον κύριο Τσίπρα να πάρει εμέσως πλην σαφώς θέση. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ πιο κοντά στο να μείνει έξω από το πρόβλημα που βλέπουμε όλες τις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολείται ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Στο παρασκήνιο με τις συναντήσεις που κάνει, με τις συζητήσεις που κάνει. Βέβαια. Μα αλίμονο και αν δεν ενδιαφέρονταν, παιδιά, ιδρυτής του κόμματος, όπως είπε και η Φόφη, είναι ο κύριος Τσίπρας.
Τον πονάει, πώς να το πω δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Καλά, όταν σε πονάει κάτι, Βαγγέλη μου, κάτι κάνεις όμως. Εντάξει, δεν θεωρεί ενδεχομένως ότι να μην έχει έρθει η ώρα ακόμα. Πάρω μια πρωτοβουλία. Επειδή μπορεί να θεωρεί ότι δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα. Δεν το ξέρουμε. Ποια είναι η ώρα. Τίκη και είναι η ώρα. Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια σε αυτή τη φάση ο κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο τη στρατηγική ήττα του 2019 μέχρι σήμερα, ώστε να έχει πολλά περιθώρια λιγμών και να βγει υπέρ του η όποια κίνηση. Ναι. Θα θυμίσω τι συνέβη στο πρόσφατο συνέδριο, έτσι, τον Φεβρουάριο, που έκανε μία παρέμβαση λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο, το οποίο συνέδριο κέρδισε, τις εντυπώσεις κέρδισε. Το συνέδριο κέρδισε ο κύριος Κασελάκης τότε. Ασχέτως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στη συνέχεια. Φέρτε μου αντίπαλο. Αναγνώρισε πάντως στη συνέντευξή του ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, έτσι. Ποιος? Αναγνώρισε και προθυμεί τον κύριο Κασελάκη ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Εντάξει, όταν θες να δημιουργήσεις και το κύμα συμπάθειας που αυτό επιχείρει ο κύριος Κασελάκης, λες και δύο πράγματα σαν είδος μιας αυτοκριτικής. Μάστε. Διαφορετικά εμφανίζεσαι στο διαφορετικά σαλαζόνα. Προφανώς. Σαφώς. Τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πήγαινε όπου θέλεις. Είναι... Όχι, πού να πάμε, δίπλα πάμε. Να τελειώσαμε. Α, δίπλα. Δίπλα πού είναι. Πασόκ θα πάμε. Είναι δίπλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Χαριλάτρου κούπη γωνιά. Όπως κάθονται στο κοινοβούλιο, ακριβώς δίπλα τους είναι το. Ναι, από αυτή την έννοια λέμε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Είναι χωροταξικό το θέμα. Ερώτημα. Ποιοι θα είναι οι σκιώδες κυβέρνηση, οι σκιώδες υπουργοί απέναντι. Κατά σχηματισμό του Ανδρουλάκη. Ναι. Έχουμε ονόματα. Βέβαια, πώς δεν έχουμε. Για πάμε. Καταρχάς θα τοποθετήσει νέα γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Λιακούλη, που υποστήριζε τον κύριο Δούκα. Γεια σας. Ναι. Όπως και ο κύριος Πάνας που υποστηρίζει τον κύριο Δούκα. Γεια σας. Να βάλει νέα πρόσωπα εκεί. Βέβαια, η κυρία Λιακούλη είχε μια χαρά συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη και είχε αφήσει έργο πίσω. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένας νέος πολιτικός κύκλος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και μια νέα. Ξέρουμε ποιο θα κάνει. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Εγώ επικοινώνησα χθες τηλεφωνικά μαζί της, η οποία μου λέει: Βαγγέλη, ό,τι ακούς, ακούω. Δεν έχω καμία επαφή, δεν έχω καμία ενημέρωση. Εάν μάθω, θα σου πω. Ναι. Το αν μάθω, θα σου πω, όσο θα σας πει σε εσάς, θα πει κι άλλο τόσο σε μένα. Μάλιστα. Έτσι, γιατί έτσι πάντα κάνουν οι πολιτικοί. Από εκεί και πέρα, σκέφτεται να κάνει νέους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τον κύριο Δουδονή. Μάλιστα, χθες όλη τη μέρα ο κύριος Σαδουλάκης ήταν στο γραφείο του στη Βουλή με τον κύριο Δουδονή και τον κύριο Μάντζο. Και τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Εντάξει τώρα, τα τρία πρόσωπα τα οποία προεκλογικά ήταν τα πρόσωπα της πλευράς Ανδρουλάκη σε αυτή τη διαδικασία. Έβγαιναν δηλαδή και στήριζαν ανοιχτά. Τον κύριο Γλαβίνα δεν ακούω, ο οποίος έδωσε ένα μεγάλη μάχη. Είναι εκπρόσωπος τύπου. Εκπρόσωπος τύπου θα παραμείνει. Ενδέχεται θα παραμείνει στο ίδιο πόστο αυτό. Γιατί λέγεται ότι θα αλλάξει και το επικοινωνιακό στρατηγείο. Θα το ενισχύσει. Θα υπάρχουν αλλαγές και εκεί. Θα κάνει δύο, θέλει να κάνει δύο όργανα ο κύριος, άτυπα όργανα. Άτυπα έτσι. Είναι το ένα είναι το πολιτικό κέντρο. Εκεί θέλει να είναι οι συνυποψήφοι του. Όλοι. Δεν, η κουβέντα, η συζήτηση που έχει αρχίσει να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι μόνο για τον κύριο Γερουλάνο ή μόνο για την κυρία Διαμαντοπούλη ή μόνο για τους δύο. Είναι για όλους. Ναι. Και για τον κύριο Δούκα και για τους άλλους, τον κύριο Κατρίνη και την κυρία Γιαννακοπούλου. Σε αυτό το πολιτικό στρατηγείο, το πολιτικό κέντρο, όπως θα είναι το ένα εντεκαμελές όργανο. Καλά, μπορεί να γίνει 21 στο τέλος. Οι 6 υποψήφοι συν 5 που θα βάλει ο Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν είναι σε αυτό το πολιτικό κέντρο. Αυτός που θα αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασμό, που όπως όλα δείχνουν είναι ο Λευτέρης Καρχημάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής, όπως και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος θα αναλάβει ενδεχομένως το συντονισμό της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου όταν αυτή γίνει. Αλλά αυτό είναι ανοιχτό. Θα τον χάσουμε από εργατολόγο. Κυρία Μυρτώ Σαμαρά. Θα χάσουμε πάρα πολύ στα εργατικά, ναι. Το ένα δεν σταματάει το άλλο. Φυσικά θα είναι μέσα σε αυτό το όργανο ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Γλαβίνας, διότι θα είναι και σε αυτό και στον πρωινό καφέ. Στον πρωινό καφέ θα είναι η Στεφανία Μουρελάτου. Ήταν και είναι βασικός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη της κοινωνίας. Συνάδελφός μας ακριβώς. Ο κύριος Τσόγκας. Ο κύριος Τσόγκας, ο οποίος είχε την πακέντα του όχι μόνο επικοινωνιακού, όλου του προεκλογικού αγώνα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλων των περιοδιών. Κρίθηκε επιτυχής, φυσικά. Κέρδισε ο κύριος. Θα αναλάβει γραμματέας του τομέα επικοινωνίας. Ναι, πιθανόν να γίνει αυτό. Και θα συγκροτηθούν και όλοι οι τομείς, ξέρετε. Έκαναν αυτοδιοικητικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν τομέα αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και τώρα λένε να το κάνουν και αυτό. Λοιπόν, άρα, πρωινός καφές σε καθημερινή βάση συνεδρίαση. Πολιτικό κέντρο, μία ή δύο φορές την εβδομάδα ή όποτε χρειαστεί για τα μείζωνα ζητήματα και για τη χάραξη στρατηγικής. Ναι.
παίρνει το χρόνο του ο κύριος Ανδρουλάκης, τα αφήνει από Δευτέρα στην πραγματικότητα τις ανακοινώσεις. Όχι, αυτή τη Δευτέρα. Ή αυτό που λέμε από Δευτέρα δίαιτα. Πρέπει να μεσολαβήσουν συναντήσεις και επικοινωνίες με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Γιατί όποτε λέμε από Δευτέρα δίαιτα, δεν ξεκινάμε ποτέ, γι' αυτό το λέω. Είναι πάρα πολύ. Και δεν μπορείς να πεις φύγε εσύ Ελασί χωρίς να το τεκμηριώσεις. Θέλω να σας πω ότι επικοινώνησα και με την κυρία Διαμαντοπούλου που μίλησα χτες. Είναι στο Βερολίνο, σήμερα έρχεται, γιατί έχει ένα think tank εκεί για τη σοσιαλδημοκρατία και κάτι τέτοια. Σήμερα έρχεται, δεν έχει καμία επαφή με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχουν επικοινωνήσει ξανά. Και επίσης θέλω να σας πω και το άλλο. Το Σάββατο ο Δήμαρχος παντρεύεται στη Θήβα. Η ώρα καλή για τον κύριο Δούκα. Με την... Πήρε τηλέφωνο ο κύριο Δούκα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κάλεσε. Μπράβο. Ο κύριο Ανδρουλάκη θα πάει στο γάμο του. Μπράβο, μπράβο. Δεν θα πάει ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν και υποστηριχτής του κύριου Δούκα, γιατί πετάει την άλλη μέρα για Μιλάνο και για τα. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, για το Χάρβαρντ. Στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ναι. Ο κύριο Γερουλάνο δεν έχει πάρει πρόσκληση. Να. Θυμίζω ότι ο κύριο Γερουλάνο είχαν πολύ ανταγωνισμό με τον κύριο Δούκα. Στις εκλογές. 800 ψήφους πίσω έμεινε ο κύριος Γερουλάνος. Νομίζω ότι θα πάρουν, αν δεν έχουν πάρει, γιατί άρχισε χθες να στέλνει και να παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Δούκας, όλοι οι συνυποψήφοι. Όλοι. Άρα ο γάμος θα είναι ανοιχτός. Δεν θα είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι... Όχι, παιδί μου, θα είναι όχι, με κοντοσούπια και στο... με τέτοια. Τι λες τώρα, Αρνιά. Ξέρετε που άλλο κάνουν ωραίους γάμους. Άγιος Ιωάννης Καλοκτένης. Στην Κρήτη κάνουν ωραίους γάμους, έχω να σας πω. Και εμπειρικά μιλώντας. Λοιπόν.